Η κριτική σκοπιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αντιδραστικές κυβερνήσεις της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας για τις διαπιστωμένες τους ενέργειες φήμωσης μέσων ενημέρωσης δεν έχει σχέση με τα λαϊκά προβλήματα και ελευθερίες. Υπαγορεύεται από βαθιές αντιθέσεις συμφερόντων αστικών τάξεων. Είναι υποκριτική, γιατί κάνει πως δεν βλέπει ότι ανάλογα συμβαίνουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με λογοκρισία και αποκλεισμούς κομμουνιστικών κομμάτων, συνδικάτων, από τους ιδιοκτήτες ομίλους των μέσων ενημέρωσης. Η δε ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες που κατά τα άλλα καταγγέλει για φήμωση των μέσων ενημέρωσης είναι à la carte, αφού η Κομισιόν απαντώντας σε ερωτήσεις μας κάλυψε προκλητικά τη φήμωση σε βάρος της εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Πολωνίας Μπζάσκ, τη δίωξη και καταδίκη της Συντακτικής Επιτροπής της από κυβέρνηση και δικαστικές αρχές. Καλύπτει δε τις αντικομμουνιστικές διώξεις, νόμους και απαγορεύσεις σε βάρος κομμουνιστικών κομμάτων σε Πολωνία, Σλοβακία, χώρες της Βαλτικής, σε συνδεδεμένες χώρες όπως η Ουκρανία. Οι λαοί να αντιπαλέψουν την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους, που συνοδεύεται από αντικομμουνισμό, καταστολή και επίδεση στις λαϊκές ελευθερίες, στρώνοντας το δρόμο στις ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις.